Παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της ΔΕΗ στην Καρδίτσα πραγματοποίησε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού εν ώψη των αυξήσεων στη τιμή του αγροτικού ρεύματος λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής που ενεργοποίησε η ΔΕΗ. Παράλληλα, το εν λόγω χαράτσι συμβάλλει και στην αύξηση του κόστους παραγωγής με τους μικρομεσαίους αγρότες να αδυνατούν να καλλιεργήσουν τη γη τους, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, κ. Κώστα Τζέλα. Στα πλαίσια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της σύσκεψης που κάναμε τους Αγροτικούς Συλλόγους του Νομού Καρδίτσας, αποφασίσαμε σήμερα να κάνουμε παράσταση διαμαρτυρίας εδώ, διαμαρτυρόμενοι για το χαράτσι που έρχεται στα τιμολόγια της ΔΕΗ με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Ένα χαράτσι το οποίο αυξάνει τόσο πολύ το κόστος παραγωγής, ώστε θα μας αναγκάσει να μην μπορούμε να καλλιεργήσουμε την επόμενη χρονιά. Διεκδικούμε από την κυβέρνηση άμεσα να καταργήσει τη ρήτρα αναπροσαρμογής και να προβεί σε μείωση της τιμής του αγροτικού, του ηλεκτρικού ρεύματος, τόσο στον αγροτικό τομέα, στις γεωτρήσεις και στα παρόχθια, όσο και στα σπίτια μας, καθώς βλέπουμε ότι ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος και δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το κοστολόγιο. Να σημειωθεί πως την προσεχή Πέμπτη αναμένεται κινητοποίηση των αγροτικών συλλόγων στα γραφεία του ΕΛΓΑ στη Λάρισα, ενώ την Κυριακή προγραμματίζεται η σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με αγροτικούς συλλόγους και ομοσπονδίες στην οίκαια της Λάρισας.